πάσω, πάσω μέσα. Ξεκινήσαμε με προορισμό το Νότιο Ρέθυμνο, την περιοχή του Πλακιά. Και πιο συγκεκριμένα βρεθήκαμε στο χωριό Λευκόγια. Με φόντο το Λιβικό Πέλαγος και θέα προς τον εκπληκτικό κόλπο του Πλακιά, επισκεφθήκαμε το κτήμα του Μιχάλη Βαβουράκη με μοναδικό σκοπό την καταγραφή ενός εθήμου από το παρελθόν. Τα χειροσφάγια. Τα χειροσφάγια, η σφαγή και η αξιοποίηση του οικώσει του χοιρινού κρέατος κάθε οικογένειας μαζί με τις συνοδευτικές διαδικασίες ήταν για τις αγροτικές κοινωνίες μια ιεροτελεστία. Μια γιορτή που εξασφάλιζε το πολύτιμο κρέας της χρονιάς στις φτωχές οικογένειες. Σύμφωνα λοιπόν με το έθιμο, συγγενείς και φίλοι μαζεύονται από το πρωί στο κάθε σπίτι για να βοηθήσουν στην προετοιμασία των φαγητών. Σκοπός είναι να μην πάει τίποτε χαμένο από τον χείρο. Και έτσι το κρέας μαγειρεύεται και συντηρείται με διάφορους τρόπους. Βρισκόμαστε νότια του Ρεθύμνου, κάπου πάνω από τον Πλακιά έχω την κάτω από τον Πλακιά ή πάνω από τον Πλακιά. Κύριε Βαβουράκη, Μιχάλη, γεια σας. Καλησπέρα. Είναι ο ειδικός. Είμαστε ανατολικά του Πλακιά και δυτικά του Τσιμονής Πρέβαλη. Και τι κάνουμε εδώ σήμερα, κύριε Μιχάλη, που έχουμε και μια μεγάλη παρέα πίσω και περιμένει. Έχουμε σφάξει ένα χείρο και κάνουμε την παρέα μας να. Επομένως είναι οι παραδοσιακοί, τα παραδοσιακά χειροσφάγια, όπως τα λέμε. Ναι, ναι. Σήμερα γεμίζουμε λουκάνικα. Σήμερα γεμίζουμε λουκάνικα, θα κάνουμε τις σωματές μετά και θα ψήσουμε τα, κάνουμε τα πάκια. Και κάνουμε την παρέα μας, να πιούμε το κρασί μας, να πάμε και καλά. Αναλυτικά θέλω να μου πείτε τι χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε λουκάνικα. Είδαμε λίγο πριν, θα δούμε και στη συνέχεια. Καταρχήν εμείς έχουμε μια μονάδα με χοιρινό βιολογικό. Αναλυτικά για εμάς που δεν ξέρουμε, που και εγώ πρώτη φορά είμαι, κύριε Μιχάλη, εδώ. Άντερο από αρνί. Είναι ο κοιμάς εδώ, ο οποίος έχει αυτόν κοιμάς. Είναι. Έχω βάλει ξύδι και κάποια καρικέμματα. Δηλαδή κείμενο και πιπέρι, δηλαδή. Έχει αλάτσι, τίποτα άλλο. Και τώρα θα φτιάξουμε τα λουκάνια. Και κάτι που παρατήρησα και θέλω να σας ρωτήσω, θα το δούμε και στη συνέχεια. Όταν τελειώνετε τη διαδικασία που γεμίζετε το λουκάνικο, το δένετε. Γιατί το δένετε? Απορία. Έτσι γίνεται το λουκάνικο. Αυτό το λουκάνικο είναι αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να φτιαχτεί μικρά κομμάτια, να ψεστεί και να το φάει ο κόσμος. Δεν έχει κάτι άλλο πίσω από αυτό? Όχι, τίποτα άλλο αυτό. Ωραία, να περάσουμε να δούμε πώς το κάνουμε αναλυτικά. Και δημιουργικά συνεχίζουμε και φτιάχνουμε συνταγές που αναβιώνουν το έθιμο των χειροσφαγίων. Οματές, σίγκλινα, πηχτή και άλλα πολλά συμπληρώνουν τη διαδικασία αυτή. Είμαστε τώρα από αυτή την πλευρά με τον κύριο Μανώλη Κλάδο, γεια σας. Yeah. Για να φτιάξουμε τι? Να φτιάξουμε τις οματές. Ακριβώς, εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, τι είναι. Μου εξηγήσετε λιγάκι? Ναι, γενικά να πω καταρχήν τα πλαίσια της αναβίωσης κάποιων εθήμων και με τη βοήθεια του φίλου του Μιχάλη προσπαθώ να αποδείξουμε τα αυτονόητα ότι δεν πρέπει να πετάμε τίποτα όπως κάνουν οι παλιοί μας που εκμεταλλευόταν τα πάντα. Ένα από αυτά που φτιάχνανε εκμεταλλευόμενοι τον οικό στο χείρο ήταν και ο ματέρ. Και ο ματέρ λοιπόν είναι το παχύεντερο του χείρου, όπου το βάζουμε για 3-4 μέρες όμως σε νερό, το οποίο το αλλάζουμε συνέχεια με αλάτι και φλούδες από λεμόνι για να μυρίσει και να μην μυρίζει, και μετά το γεμίζουμε με μια γέμιση
που κατά τόπους ή βάζουμε ρύζι, ή βάζουμε πληγούρι και το συμπληρώνουμε με σταφίδες, με διάφορα, με πορτοκολόφλουδες, με κρεμμυδάκι, με σκορδάκι, με διάφορα καρυγεύματα και το βράζουμε και οι παλιοί μας το παίρνουν αυτό για συμπλήρωμα για τροφή στον αγρό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Το γεμίζουμε με τον ίδιο τρόπο που γεμίζουμε το λουκάνικο? Περίπου. Το άντερο του λουκάνικου είναι από το άντερο του αρνιού που είναι πολύ πιο λεπτό. Αυτό εδώ πέρα είπαμε ότι είναι του χείλου, είναι χοντρό. Είναι λιγάκι πιο δύσκολο. Ωραία, να το δούμε προτείνω. Να το δει λιγάκι και ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου τέλος πάντων, που παλιά δεν ξέρω με ποιο τρόπο το έκουσαν, τι άλλο βάζανε τέλος πάντων. Ίσως με το χέρι. Ίσως με το χέρι. Αλλά φαντάζομαι ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Το πληγούρι το οποίο είχε φουλούδα από πορτοκάλι μέσα, είχε σταφίδα, έχει το πληγούρι που είπαμε. Βάζανε και καρύδι βάζανε μέσα παλιά και τα μυρωδικά βέβαια τα ανάλογα. Και το ψήνουμε με τον ίδιο τρόπο, το καπνίζουμε, έτσι. Το βράζουμε, το βάζουμε σαν τσεκάλι και το βράζουμε και είναι έτοιμο και ή το τρώμε όπως είναι βραστό ή μπορούμε να το βάλουμε στα κάρβουνα μετά να το ψήσουμε. Οι παλιοί το παίρνανε βραστό, σελίες από κάτω το μαζεύαν και το χρησιμοποιούσαν σαν τρόφι. Και αυτό στο τέλος, στην κάτω πλευρά μετά το δένετε. Είναι δεμένο με οδοντογλυφίδα και το ξανακλίνουμε πάλι με οδοντογλυφίδα. Και δεν φεύγει το υλικό. Το υλικό που υπάρχει μέσα. Και είναι έτοιμο τώρα, κύριε Μανώλη? Είναι έτοιμο. Αυτά τα βάζουμε στο δαψάκι. Δεν το γεμίζουμε, είπαμε, ασφυκτικά. Το γεμίζουμε γιατί φουσκώνει πάρα πολύ και το πληγούρι και το ριζάκι. Και πάμε τώρα, κύριε Μανώλη, να γεμίσουμε με το άλλο μας μείγμα που είπαμε ότι είναι από ρύζι. Ναι, η διαφορά είναι στο ρύζι. Δηλαδή, το προηγούμενο είχε το πληγούρι. Αυτό έχει το ρύζι. Έχει σκότι, σκοτάκι μέσα. Έχει φλούδες από πορτοκάλι. Έχει μέσα σταφίδες, μπορούμε να το βάλουμε, εμείς δεν έχουμε βάλει, μπορούμε να το βάλουμε και καρύδι μέσα, αλάτι, πιπέρι προφανώς και κίμινο πάντα στο χοιρινό. Πάντα χρησιμοποιούμε τις περισσότερες μαγειριές μας, χρησιμοποιούμε το κίμινο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και το ίδιο ψήσιμο. Το ίδιο ψήσιμο, ακριβώς. Απλώνουμε το μείγμα σε όλο το... Σε όλο το έντερο. Τα τοποθετούμε το ένα δίπλα στο άλλο. Βάζουμε λίγο νερό μέσα και τα βράζουμε. Είμαστε τώρα εδώ με τον κύριο Νίκο Παλιεράκη. Γεια σας. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε, εδώ ψηλά. Και είμαστε, έχουμε εδώ σίγλινα και πηχτή. Ναι. Τα σίγλινα, τα οποία είναι γνωστά στους πατεράδες μας και στους παππούδες μας, ήταν ένας παλιός τρόπος συντήρησης όταν δεν υπήρχαν ψυγεία για το κυρίως μέρος του κρέατος του χοιρινού. Δηλαδή, βλέπετε, είναι λιωμένο λίπος στο οποίο έχει κοπεί το κρέας και έχει περιχυθεί στα τσιούπια, από το οποίο οι νοικοκυρές μετά έπαιρναν ένα μέρος του, που άλλοτε το έκαναν με ομελέτα με αυγά ή άλλοτε με μακαρόνια. Όποτε ήθελαν δηλαδή, έπαιρναν ένα μέρος του και το υπόλοιπο έμενε συντηρημένο όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό το λιωμένο λίπος ονομάζεται γλίνα και μαζί με το κρέας, το περιεχόμενο, ονομάζεται σίγλινο, συγγλίνα δηλαδή. Ήταν λοιπόν ένας τρόπος συντήρησης του κρέατος της παλαιότερης εποχής. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την πηχτή. Η πηχτή γίνεται. Φτιάχνουν ακόμα πολλές νοικοκυρές. Βέβαια. Η πηχτή περισσότερο γίνεται για να αξιοποιηθεί το μέρος της κεφαλής και των ποδιών του χοιρινού. Διότι υπήρχε αυτή η λυτή, ας πούμε, και η προσέγγιση της οικονομίας τότε και δεν άφηναν τίποτα να μην το αξιοποιήσουν. Με αυτό έτσι, που λέγαμε και πριν, ότι δεν πετάμε τίποτα. Ναι. Και έτσι έβγαζαν το κρέας από τα μέρη της κεφαλής των ποδιών και παρασκεύαζαν την πηχτή, η οποία ακόμα υφίσταται. Δηλαδή είναι ένας μεζές που τον προτιμούν ακόμα πολλοί άνθρωποι. Όπα το καστανό θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Και το καρυδιμένη και το κοπέλι, κοπελιάκι, κοπελιά, κοπέλι.